Θα πάω και θα καλησπερίσω. Πάω στην Αθήνα τώρα. Θα καλησπερίσω την πρόεδρο τη Κλέφτη Ελευθερία, τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου, πρώην πρόεδρο τη Βουλή. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Λαζάρου. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Χαίρομαι ειλικρινώ πολύ που σα ακούω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εγώ χαίρομαι. Και επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε ομολογουμένως, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την εθνική μας τραγωδία στα Τέμπη. Εγώ θα ήθελα μια πιο γενική τοποθέτηση πριν πάμε στα επιμέρους τα οποία παρουσίασα και πριν από λίγο στην εκπομπή. Λέτε. Βεβαίως. Καταρχάς, κύριε Λαζάρου, η τραγωδία αυτή είναι ταυτόχρονα και ένα έγκλημα. Έγκλημα διαρκείας και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, γιατί ήδη εδώ και κάποιες μέρες παρακολουθώ την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που περί άλλα τυρβάζουν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, σαν να μην χάθηκαν όλες αυτές οι ζωές των αθώων συνανθρώπων μας και των αθώων νέων ανθρώπων. Η δική μου θέση υπήρξε εξ αρχής κρυστάλλινη. Για το έγκλημα αυτό είναι πρωταρχικά υπεύθυνη η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και συνυπεύθυνες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών που έφεραν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά οι άνθρωποι στην πατρίδα μας αποκαλύπτεται πόσο εγκαταλελειμμένοι είναι. Αποκαλύπτεται με τον πιο τραγικό τρόπο πως οι κυβερνήσεις τζόγαραν την πραγματικότητα με τις ανθρώπινες ζωές και έπαιζαν στα ζάρια τις ζωές όλων. Αποκαλύπτεται η ακραία υποκρισία και τελικά αυτό το οποίο έχει βγει στην επιφάνεια είναι όλη η σαπίλα, όλη η βρωμιά αυτού του πολιτικού συστήματος, το οποίο οδήγησε στο πιο τραγικό αποτέλεσμα. Η γνώμη μου, κύριε Λαζάρου, είναι ότι το γεγονός αυτό αποτελεί φριαλίδα. Θεωρώ δηλαδή ότι αποτελεί την αρχή του τέλους του παλιού πολιτικού συστήματος και αυτό είναι που εισέπραξα και από την παλαϊκή αντίδραση των ανθρώπων, η οποία ήταν αχειραγώγητη, ακυδεμόνευτη, πηγαία και νομίζω ότι στις καρδιές και στα μυαλά όλων έχει μείνει ανεξίτηλο το τραύμα και το πλήγμα από το δυστύχημα και ταυτόχρονα είναι χαραγμένη η αποφασιστικότητα να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, που σημαίνει να μην τους επιτρέψουμε να ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Εσείς έχετε αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, και την νομική στήριξη κάποιων εκ των οικογενειών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είμαι συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι που έχασε το παιδί της σε ηλικία 23 ετών στο δυστύχημα. Ο Ντένις ήταν ένα παιδί που είχε όλη του τη ζωή μπροστά του, ένα λαμπρό πλάσμα. Δούλευε στο πλαίσιο, έκανε όνειρα, έμενε στη Θεσσαλονίκη, είχε ένα ταλέντο στις γλώσσες, μιλούσε 5 γλώσσες. Ένα παιδί νέο με όλη τη ζωή στρωμένη μπροστά του και τα όνειρά του ανοιχτά, που κόπηκε το νήμα της ζωής του απότομα, άδικα, αποτρόπαια, βία και που κάποιοι θέλουν να μην τον θυμόμαστε, όπως θέλουν και το καθένα θύμα να μην έχει στη συνείδησή μας πρόσωπο, να είναι απλώς ένας αριθμός. Εγώ λοιπόν θα κάνω το παν, πρώτον για να μην ξεχαστεί αυτό που συνέβη, δεύτερον για να μην μείνει ατιμόρυτο, τρίτον, για να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι και όχι μόνο κάποιοι υπεύθυνοι. Και τέταρτον, για να μην λησμονήσουμε ποτέ τα πρόσωπα, τους ανθρώπους αυτούς και τα νέα παιδιά που χάσαν τη ζωή τους. Εκ των υστέρων μάθαμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά από το δυστύχημα αυτό, ότι κάθε φορά που βγάζουμε εισιτήριο για να ταξιδέψουμε με τρένο, ουσιαστικά δένουμε τις ψυχές μας στις ράγες. Και αυτό είναι εξωφρενικό. Όμως θα με επιτρέψετε να πω ότι κάποιοι το ήξεραν. Εμείς μπορεί να το μάθαμε εκ των υστέρων, αλλά κάποιοι το γνώριζαν, οι κυβερνήσεις δηλαδή, είχαν προειδοποιήσεις και μάλιστα ακόμη και εξώδικες διαμαρτυρίες από τους εργαζομένους, τις οποίες επέλεξαν να αγνοήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να δέχεται η κυβέρνηση εξώδικο εργαζομένων στα τρένα που λένε δεν θα περιμένουμε το επόμενο δυστύχημα
και να μην οροδεί και να μην συγκινείται και να μην κινητοποιείται και να μην κάνει τίποτα, αλλά να ετοιμάζει φιέστες και τυμπανοκρουσίες και παρουσιάσεις υποτιθέμενων έργων. Όπως δεν μπορεί να είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα τρένα πηγαίνουν στα τυφλά και ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση ότι αν έλεγε ότι τα τρένα πηγαίνουν στα τυφλά δεν θα έμπαινε κανείς στα τρένα. Μα να μην έμπαινε. Είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε τόσο κοινικές ομολογίες ότι ήξεραν τον κίνδυνο και παρόλα αυτά άφηναν τον κόσμο να κινδυνεύει για να συντηρήσουν τι, την εισπρακτική δυνατότητα των εισιτηρίων? Είναι ποτέ δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να συνεχίζει να είναι στη θέση της και να παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό να επιχειρεί να καλοποιήσει την πραγματικότητα και να κάνει αναρτήσεις για τα έργα του? Εγώ στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη θα είχα παραιτηθεί. Θα είχα πει ότι δηλώνω ότι παίρνω την ευθύνη, γιατί έτσι είναι η ανάληψη ευθύνης. Ανάληψη ευθύνης δεν είναι συγγνώμη, λάθος, πάμε παρακάτω. Θα είχα λοιπόν παραιτηθεί και δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Όχι να απεργάζονται όπως κάνουν όλοι τους, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς θα κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και ταυτόχρονα ντροπιαστικό ότι για αυτούς ακόμα και αυτό το γεγονός δεν είναι παρά ένα συμβάν μέσα στο δρόμο τους για τις εκλογές. Και αυτό είναι αποκαλυπτικό του πόσο αδίστακτη είναι αυτή η πολιτική και του πόσο ο κόσμος είναι πραγματικά εγκαταλελειμμένος στα χέρια τέτοιων πολιτικών. Νομίζω ότι θα στοιχίσει σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτές τις και σε αυτά τα πολιτικά κόμματα θα στοιχίσει αυτή η τους στάση, γιατί τη βλέπει ο κόσμος και νομίζω ότι ίσως μετά από πολλά χρόνια ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να ξαναανεχθεί αυτήν την μεταχείριση και αυτή την εγκληματική πολιτική και κυβερνητική συμπεριφορά. Λέτε δηλαδή ότι τους τη χάλασε τη σούπα το δυστύχημα στα Τέμπη? Δεν τους τη χάλασε ο κορονοϊός, δεν τους χάλασε το μεταναστευτικό, η συμπεριφορά των Τούρκων, η συμφωνία των Πρεσπών και ήρθε αυτό το δυστύχημα να τους χαλάσει τη σούπα, λέτε? Όχι, κοιτάξτε, εντάξει, δεν θα χρησιμοποιούσα μια τέτοια έτσι προσέγγιση, αλλά λέω ότι αυτό το δυστύχημα στις συνειδήσεις της κοινωνίας θεωρώ ότι είναι μια καθοριστική στιγμή. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η στιγμή που πια η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι αν αφήσει ξανά την τύχη της στα χέρια αυτών των πολιτικών κομμάτων, κινδυνεύει με ακόμα χειρότερα από τα Τέμπη. Πάντως προετοιμάζονται και για όλοι μαζί και για χώρια. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Προφανώς το προσέξατε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω ποιανού η ρητορική σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο, το εντυπωσιάσει εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι το αφήγημά τους έχει να κάνει όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι εγώ είμαι ο καλύτερος, όχι εγώ θέλω αυτοδυναμία, όχι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση με αυτόν, μου ρίξε την κυβέρνηση τότε. Τέλος πάντων, η δική μου εκτίμηση, δεν ξέρω τι σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Δεν με εντυπωσιάζουν ούτε με ούτε χωρίς εισαγωγικά αυτή η πολιτική και Να το πάρουμε λίγο ανάποδα και να σας ρωτήσω, εσείς τι θα κάνετε? Η πλεύση ελευθερίας. Βεβαίως. Η πλεύση ελευθερίας, όπως σας έχω πει έτσι και σε άλλες ευκαιρίες, θα είναι παρούσα στις εκλογές. Είμαστε βέβαια ένα κόμμα που δεν είναι κλασικό κόμμα, είναι κόμμα κίνημα, είναι μια προσπάθεια εντελώς έξω από την παραδοσιακή κομματική οργάνωση και συμπεριφορά. Είμαστε ουσιαστικά μια προσπάθεια για να έχει ο κόσμος υπεράσπιση και να έχει ο κόσμος επιλογή. Η Πλεύση Ελευθερίας πήρα την πρωτοβουλία για να τη φτιάξουμε πριν από 7 χρόνια, πιστεύοντας ότι χρειάζεται κάτι εντελώς διαφορετικό στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πραγματικότητα και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να έχει μια πραγματική επιλογή έξω από τα κόμματα του καθεστώτος και από όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες.
Φυσικά αυτό που πήρα την απόφαση να κάνω και που σε όλη αυτή την περίοδο κάνω δεν είναι ούτε κάτι εύκολο ούτε κάτι αυτονόητο. Δεν προφασίζομαι λοιπόν ότι πάμε στις εκλογές όπως πάνε όλοι οι άλλοι, γιατί όλοι οι άλλοι πηγαίνουν με deals, πηγαίνουν με χρηματοδοτήσεις, πηγαίνουν με συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Εμείς πηγαίνουμε με το καθαρό μας κούτελο, με την διαδρομή μας στην κοινωνία, με την προσωπική δική μου διαδρομή και με αυτά που κάνω στη ζωή μου, γιατί αυτό που κάνω στη ζωή μου, δηλαδή να υπερασπίζομαι τους ανθρώπους και τους αδικημένους και τους αδύναμους, αυτό θέλω να κάνω και αυτό κάνω και στην πολιτική μου παρουσία. Θεωρώ ότι ο λαός μας έχει ανάγκη από υπεράσπιση και ότι μπορώ να τον υπερασπιστώ ακριβώς λόγω των δυνατοτήτων, των εργαλείων, των γνώσεων που έχω, της εμπειρίας μου, της κοινωνικής πρώτα απ' όλα και της δικηγορικής και της πολιτικής, και θεωρώ επίσης ότι έχουμε ανάγκη να φέρουμε στην πολιτική, κύριε Λαζάρου, ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες της πολιτικής. Ανθρώπους που δεν περιμένουν να βιοποριστούν από την πολιτική, αλλά που αντίθετα έχουν διακριθεί μέσα στην κοινωνία ή μέσα στο επάγγελμά τους ή μέσα στον τόπο τους. Και οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν να προσφέρουν και όχι να κοιτάξουν να κερδίσουν. Φυσικά αυτό δεν είναι το σύνηθες. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα η χώρα, και η αλήθεια είναι ότι σε όλο το τελευταίο διάστημα εισπράττω και εισπράττουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των ανθρώπων για να διεκδικήσουν αυτό το διαφορετικό και να έρθουν κοντά μας, και μια αναγνώριση του ποια είναι η δική μας η πορεία και η δική μας διακριτή στάση ζωής και στάση μέσα στην κοινωνία. Εγώ διαπιστώνω όλα αυτά τα χρόνια που σας γνωρίζω, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι έχετε επιλέξει το δρόμο του μοναχικού. Δεν θέλετε συμφωνίες ούτε κάτω ούτε πάνω από το τραπέζι. Δεν επιθυμείτε εκλογικές συνεργασίες με άλλα κόμματα. Κοιτάξτε, είτε από την πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, είτε με οτιδήποτε άλλο. Θέλετε καθαρά πράγματα και να είσαστε. Έχετε επιλέξει τον δρόμο του μοναχικού, χωρίς αυτό να. Δεν τον βλέπω ως μοναχικό τόσο πολύ όσο ως δύσκολο δρόμο, γιατί φυσικά είναι σαφές ότι όταν γίνονται άλλου είδους διευθετήσεις, κάποια πράγματα διευκολύνονται. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ, να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να μην ντρέπομαι, και να κοιτάω τους συνανθρώπους μου στα μάτια και να ξέρουν και να ξέρω ότι έχουμε μια ειλικρινή επικοινωνία και συνεννόηση. Δεν με ενδιαφέραν ποτέ, το έχω αποδείξει άλλωστε, οι καρέκλες και τα οφήκια, και τη θέση της Πρόεδρου της Βουλής όταν χρειάστηκε να συγκρουστώ την άφησα, και ποτέ μου δεν αξιοποίησα ως κίνητρο ούτε τις οικονομικές απολαβές που η πολιτική μπορεί να εγγυηθεί, ούτε πολύ λιγότερο τις θέσεις ιεραρχίας, εξουσίας και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιβεβλημένο την συλλογικότητα και την μαζικότητα να τη χτίσεις με γνήσιο τρόπο, δηλαδή με τους πολίτες. Πιστεύω πάρα πολύ στα κινήματα και είμαι κοντά στα κινήματα και υπερασπίζομαι πολλά κινήματα και πολλούς ανθρώπους των κινημάτων. Να τη χτίσεις τη συλλογικότητα με πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους και όχι με συμπράξεις διαφόρων διαφόρων κατασκευασμάτων που τις περισσότερες φορές δίνουν εκτρώματα. Σίγουρα και σε καμία περίπτωση δεν θα συνέπρατα με κανέναν από όλους αυτούς που έχουν καταστρέψει τη χώρα, και ούτε πρόκειται αυτό να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν πρόκειται η πλεύση ελευθερίας να συμπράξει με κανέναν τους, όπως δεν, δηλαδή ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και με κανέναν από αυτούς οι οποίοι ωρέγονται να συμπράξουν με τους πρώην ή νυν κυβερνώντες. Γιατί βλέπουμε και κάποιους που παριστάνουν την αντιπολίτευση, όπως ο Βαρουφάκης, που στα αλήθεια εκείνο το οποίο ψάχνουν είναι το πλαίσιο για να συνεργαστούν σε μια μετεκλογική κυβέρνηση και
πολύ φοβάμαι ότι κοροϊδεύουν για άλλη μια φορά τον κόσμο, θα του ζητήσουν την ψήφο του και θα τον προδώσουν όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάνετε το όνομα του κόμματός σας όσο πιο κυριολεκτικό γίνεται. Η ελευθερία πλέει μόνη της. Η πλέψη ελευθερίας, ξέρετε, είναι και καιρό αυτό που θα σας πω. Να το πείτε. Η πλέψη ελευθερίας στο μυαλό μου, όταν επέλεξα αυτό το όνομα, που δεν άρεσε σε κανέναν, μόνο εγώ το ήθελα. Όχι, εμένα μου άρεσε. Βρήκατε κάποιον που το αρέσει. Τώρα πια αρέσει σε πολλούς ανθρώπους και όταν το άκουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι τους άρεσε, αλλά από τους ανθρώπους που τότε συζητούσαμε, δεν θέλανε κάτι τόσο έτσι ρομαντικό, κάτι τόσο ιδεαλιστικό. Σε μένα, στο μυαλό μου, η πλέψη ελευθερίας ήταν πραγματικά αυτό που φαντάζεται κανείς, δηλαδή μια διαδρομή προς την ελευθερία ενός καραβιού, το οποίο μπορεί να είναι και μόνο του μέσα στο πέλαγος, αλλά η μάχη αυτή για την ελευθερία είναι που μετράει. Η πλέψη ελευθερίας στη διακήρυξή της έχει 1821 λέξεις. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά ήταν κάτι επίσης συνειδητό τότε που φτιάχναμε την προσπάθεια αυτή. Και πάρα πολύ έξυπνο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ διαπιστώνω ότι δεν ξέρω. Ακούω τις τοποθετήσεις, τις ακούω τις πολιτικές τοποθετήσεις, πολιτικό ρεπορτάζ κάνω εκ των πραγμάτων, οπότε τους ακούω τους πολιτικούς όταν μιλούν, συζητώ μαζί τους, διαπιστώνω όμως ότι η ελληνική κοινωνία θα πάει στην κάλπη με άλλη λογική. Αυτή που λέει κατά πόσο μπορώ να καλύψω, να ζήσω, να γεμίσω το τραπέζι μου, να βγάζω το μήνα μου, δίχως άγχος. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω, εγώ πιστεύω ότι... Και έρχομαι στην ακρίβεια τώρα, διότι να θυμίσω εγώ ότι πριν από το δυστύχημα των Τεμπών, αυτό το οποίο πρωτίστως απασχολούσε τον κόσμο ήταν η υπερακρίβεια, το πώς βγάζει το μήνα του. Αυτό απασχολούσε τον κόσμο πριν από το δυστύχημα. Αυτό απασχολεί πάντα τον κόσμο, ότι δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει με ηρεμία και με αξιοπρέπεια με τον τρόπο που είναι χτισμένη η οικονομία. Και ακόμα και βέβαια ο τρόπος που είναι χτισμένη η οικονομία είναι η αποτυχία των πολιτικών, δεν είναι η αποτυχία των πολιτών. Οι πολίτες που δεν τα βγάζουν πέρα, δεν τα βγάζουν πέρα όχι γιατί είναι ανεπρόκοποι, ανίκανοι, δεν τα βγάζουν πέρα γιατί είναι έτσι σχεδιασμένη η οικονομία από ανεπρόκοπους και ανίκανους κυβερνώντες, ώστε δεν έχουν καν φροντίσει ο μέσος πολίτης, γιατί ο μέσος πολίτης είναι που καταδυναστεύεται, δεν είναι κάποιες μειοψηφίες που υποφέρουν. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών έχει πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό λοιπόν είναι η αποτυχία των πολιτικών που κυβερνούν και που κυβέρνησαν. Την ίδια ώρα δε διαπιστώνουμε ότι εγκαταλείπουν τους πολίτες ανυπεράσπιστους στη λαιλασία των σπιτιών τους, των κατοικιών τους, της πρώτης κατοικίας τους, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συνθήκη όπου ο Άριος Πάγος έβγαλε αυτή την εκτροματική απόφαση για τα φαντ και η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της και δεν προστατεύει τον κόσμο. Και σε αυτή τη μάχη, εγώ όπως ξέρετε είμαι ενεργή από την αρχή, από τότε που σταματάγαμε τους πληστηριασμούς στα ειρηνοδικεία, και αυτή την περίοδο έχουμε ρίξει όλες μας τις δυνάμεις στη μάχη που δίνουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου συζητήθηκε στις αρχές του μήνα η αίτηση ακύρωσης που κάναμε, που είχα κάνει από το 2018 κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Και την Πέμπτη μεθαύριο θα κλείσουμε και τον φάκελο, καταθέτοντας όλα τα στοιχεία και ζητώντας από τη δικαιοσύνη να ακυρώσει τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και να προστατεύσει τον κόσμο. Είναι όμως μεγάλη κατάντια και της κυβέρνησης της σημερινής που δεν κάνει τίποτα και της προηγούμενης που νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με το «έτσι θέλω» και επίσης θεσμοθέτησε τα φαντ. Είναι μεγάλη τους κατάντια ότι αντί να εγγυώνται στους πολίτες της χώρας
αυτά τα βασικά αγαθά, όπως είναι η στέγη και η κατοικία, που έχει πάρει ο κόσμος με τον υδρότα του προσώπου του, τελικώς εγκαταλείπουν τους πολίτες σε μία αρπακτική συμπεριφορά εταιριών οι οποίες σαφώς δεν νομιμοποιούνται να λαιλατούν τις περιουσίες, αλλά και επιπλέον έχουν συνδέσεις και σχέσεις που είναι ερευνητές. Άλιστα. Κυρία Κωνσταντοπούλη, εγώ επειδή γνωρίζω ακριβώς τους αγώνες σας σε ό,τι αφορά στην όλη ιστορία με την προστασία της κατοικίας, να ξέρετε ότι τα παρακολουθώ από πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά. Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εξ αρχής είχε δοθεί, αν θυμόσαστε, με τον νόμο Κατσέλη, είχε δοθεί, πώς να το θέσω τώρα, ημερομηνία λήξεως αυτού του νόμου, ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία, και από εκεί και πέρα άνοιξε ο δρόμος για τα funds, για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, για την απώλεια της πρώτης κατοικίας του Έλληνα. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι ουσιαστικά οι κυβερνήσεις, αντί να προστατεύσουν τους πολίτες, παίξανε παιχνίδια. Ακόμα και ο νόμος Κατσέλη, που θεωρείται έτσι ένα δείχτη προστασίας, δεν είναι και κάποιος φοβερός νόμος μεγάλης προστασίας. Δηλαδή ουσιαστικά βάζει τους ανθρώπους σε μια διαδικασία ατομικής προσφυγής, για να μπορέσουν με ατομικό τρόπο, αφού προσφύγουν στα δικαστήρια και υποβληθούν στα έξοδα, να προστατεύσουν την κατοικία τους, αν το αποφασίσει το δικαστήριο. Και όλα αυτά, όπως θυμάστε, ήταν πάντοτε το πεδίο ενδιαφέροντος της Τρόικας και των δανειστών της χώρας, που πάντοτε έθεταν προαπαιτούμενα και όρους σε σχέση με την προστασία των κατοικιών. Γιατί στα αλήθεια ένας από τους σκοπούς των μνημονίων ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει ο κύριος Στουρνάρας όταν πρωτοανέλαβε υπουργός οικονομικών τότε, το 2012. Είχε πει ανερυθρίαστα ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Ότι δηλαδή οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό είναι ιδιοκτήτες των σπιτιών τους. Και αυτό το είχε πει σαν να είναι κάτι κακό. Ενώ είναι ένα δείγμα φυσικά ιδιωτικού επίπεδου και προόδου μιας κοινωνίας. Το αντιμετωπίζεις αυτό λοιπόν ως κακό και να θέλεις να πάρεις τα σπίτια από τους ανθρώπους, να τους κάνεις νικάριδες στα σπίτια τους, είναι μια αντίληψη εντελώς ξένη από τη δική μου και από την πολιτική μου θέση, αλλά είναι και μια, θα με επιτρέψω να πω, αντικοινωνική αντίληψη για τα πράγματα και για την κοινωνία. Το να θέλεις δηλαδή τον άνθρωπο να τον αποδυναμώσεις αφαιρώντας του τη στέγη, είναι μια προσέγγιση βαθιά αντιδραστική, απέναντι στην οποία και από τότε τάχθηκα και συνεχίζω να τάσσομαι. Η δική μου η άποψη είναι ότι με όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις, και αυτά είπα και στο δικαστήριο στην αγόρευσή μου, με όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν γίνει των τραπεζών, που ουσιαστικά αποκατέστησαν και αποζημίωσαν τις τράπεζες για το όποιο ρίσκο έλαβαν αυτές όταν δανειοδοτούσαν, μολονότι τα λύσια χωρίς ρίσκο ήταν όλη αυτή η αθρώα δανειοδότηση, αφού γινόταν με υπέρογκα επιτόκια και με πολλαπλή εξασφάλιση. Όμως μετά και τις ανακεφαλαιοποιήσεις θα έπρεπε αυτονοήτως να έχουν διαγραφεί τα αντίστοιχα χρέη των απλών ανθρώπων. Δεν νοείται δηλαδή οι τράπεζες να έχουν αυτή την πολλαπλή ενίσχυση και να αποζημιώνονται με ανακεφαλαιοποίηση και να διατηρούν τις αξιώσεις τους και μετά να τις πουλάνε με αυτές τις συμβάσεις τα φαντ αντί πινακίου φακής, και τα φαντ τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις τράπεζες να επανέρχονται και να έχουν αγοράσει αντί πινακίου φακής τις απαιτήσεις, να τις επιδιώκουν εις ολόκληρο. Δηλαδή να έχουν πληρώσει ας πούμε 10 ευρώ για το δάνειό σας και να στρέφονται εναντίον σας για 10.000 ευρώ. Γιατί αυτή είναι η συνθήκη η οποία επικρατεί και αυτή είναι η ζούγκλα την οποία έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις και απέναντι στην οποία δεν προστατεύουν τους πολίτες. Και αυτό αποτελεί άλλη μια
παταγώδη αποτυχία τους. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τώρα, εν ώψη των εθνικών εκλογών, χτύπησε καθόλου το τηλέφωνο από κάποιον από τους παίκτες που πρωταγωνιστούν στις δημοσκοπήσεις για να σας καλέσει για να συνεργαστείτε, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά? Τι εννοείτε, κύριε Λαζάρου, από ποιον, από το Μητσοτάκη, από τον Τσίπρα? Εγώ δεν χρησιμοποίησα, είπα από τους παίκτες. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί είναι συγκεκριμένοι τώρα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ. Θέλετε να σας ρωτήσω για τον καθένα ξεχωριστά? Όχι. Μπορώ να σας απαντήσω και συνολικά, γιατί είναι ίδια η απάντηση. Όλοι αυτοί ότι και ανάποδα να με κρεμάσουν και να με γδάρουν, δεν πρόκειται να συνεργαστώ μαζί τους. Άρα δεν σας ενόχλησαν? Όχι, δεν με ενόχλησαν. Εξάλλου, ειδικά σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουν πολύ καλά να μην πλησιάζουν από χιλιόμετρα, γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι και θα τους εκθέσω και η προδοσία που έκαναν είναι ασυγχώρητη. Από την άλλη πλευρά και από τη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν άριστα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση με όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, αλλά και με όλη τους την ευθύνη αυτού του κόμματος για την καταστροφή της χώρας, να κάνω οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του. Ο Ανδρουλάκης έχει ελπίδες? Τους δύο τους αποκλείσατε? Όχι, καμία. καμία ελπίδα. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε, κύριε Λαζάρη, για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πραγματικά κατέστρεψε τη χώρα. Ήταν ο λόγος για τον οποίο εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική για πρώτη φορά το 2012, για να αλλάξουμε τα πράγματα. Πίστεψα, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι τότε, ότι μπορούσαμε να το κάνουμε, και αν δεν είχε προδώσει αυτή την ελπίδα ο Τσίπρας, θα το είχαμε κάνει. Δεν πρόκειται φυσικά 11 χρόνια αργότερα εγώ να τα γυρίσω για να κάνω άλλα πράγματα, ούτε βεβαίως έχω καμία τέτοια πρεμούρα για την εξουσία ή για θέσεις και οφήκεια, ώστε να αλλάξω τα πιστεύω μου και την προσέγγιση μου. Ο λόγος που ασχολούμαι με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί πολιτικός πρέπει να είναι ο καθένας μας, ο λόγος που ασχολούμαι και επιμένω είναι γιατί πιστεύω βαθιά ότι ο λαός μας αξίζει πολλά περισσότερα, αξίζει μια καλύτερη χώρα και μια καλύτερη ζωή. Δεν το αξίζει αυτό που του συμβαίνει, και είμαι διατεθειμένη να κάνω αυτά που μπορώ ώστε να αποκτήσει αυτά που αξίζει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Λαζάρη. Να τα λέμε λίγο πιο συχνά, σας παρακαλώ. Μεθαύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, πάντως, να ξέρετε. Είσαστε καλεσμένοι μου από τώρα, να από κοντά. Νομίζω θα φτάσω λίγο αργότερα, αλλά να ξέρετε και το ξέρετε ότι έρχομαι συχνότατα στη Θεσσαλονίκη όλο το διάστημα και όχι μόνο προεκλογικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ευχαριστώ πολύ.